Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα έγινε και στη Λάρισα ο εορτασμός για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Εν αρχή τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου και στη συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. Στο μήνυμα της ημέρας αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο διοικητής της πρώτης στρατιάς Κωνσταντίνος Φλώρος, τονίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι εγγυητές της ασφάλειας στους δύσκολους καιρούς για τη χώρα. Εκπροσωπώντας τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδα μας σήμερα, τη μέρα της γιορτής των ενόπλων δυνάμεων, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, στρατευμένους και μη, χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις μας, χρόνια πολλά στον ελληνικό στρατό, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πράγματι εγγυητές της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος. Είναι έτσι διαχρονικά και έτσι θα συνεχίσουν να είναι σήμερα στους δύσκολους καιρούς, με τις μεγάλες προσκλήσεις που βιώνουμε στα Βαλκάνια, αλλά και στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Να είστε σίγουροι ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα είναι πάντα εδώ, όχι μόνο σε κρίσεις, όχι μόνο πολεμικά, όχι σύμφωνα με την πολεμική τους αποστολή, αλλά σύμφωνα και με τον κοινωνικό τους ρόλο και τον κοινωνικό τους πρόσωπο. Ενώ και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έκανε λόγο για ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σε μια εποχή ιδιαίτερων προκλήσεων για τη χώρα. Τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις. Τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι φυλάσσουν την Ελλάδα. Τιμούμε και εκείνους που την κάναν μεγάλη. Σε μια εποχή αναθεωρητική, σε μια εποχή με πολλούς εχθρούς, σε μια εποχή με επικίνδυνες καταστάσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι ισχυρές, ετοιμοπόλεμες και δυνατές. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο είμαστε μόνοι μας. Συμμαχίες έχουμε μόνο κατά περίπτωση και κατά εποχή. Αλλά πάντα για να είμαστε ισχυροί, να έχουμε λόγο, να μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις, πρέπει να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται ομοψυχία, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συνέργεια και υπερκομματικός πατριωτισμός. Για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα.